Μπορεί τις μέρες αυτές, κυρίες και κύριοι, να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις που να μας θυμίζουν ακριβώς τι έγινε το 40. Τώρα όμως θα πάμε σε άλλου είδους και εκδηλώσεις και με τους καλεσμένους μας. Θα μπορέσουμε να μεταφερθούμε σε μια άλλη εποχή, κυριολεκτικά όμως το εννοώ, με έναν διαφορετικό τρόπο. Πώς θα γίνει αυτό? Κοντά μας είναι ο κύριος Ηλίας Καλπάκας, που είναι ιδρυτής των Jitterbugs SKG. Κύριε Καλπάκα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Και είναι και ο Σπύριος Αυγερνός, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας αυτής, χορευτής, έτσι δεν είναι, κύριε Αυγερνέ? Ακριβώς. Λοιπόν, πριν σας πω εγώ το οτιδήποτε, να μου πει ο κύριος Καλπάκας, να μας συστήσει μάλλον τους Jitterbugs και πώς προήλθε και το όνομα, να μου πείτε. Okay. Οι Jitterbugs είμαστε μια ομάδα ρετρό της Θεσσαλονίκης, η οποία ασχολείται κυρίως με τις περασμένες δεκαετίες, κυρίως τη δεκαετία του 40 και του 1950. Είναι δεκαετίες οι οποίες ήταν γνωστές κυρίως από εμάς, από τους πατέραδες μας, τις οικογένειές μας. Είχατε εσείς δηλαδή στην οικογένειά σας καταβολές από αυτή την εποχή και σας είχε επηρεάσει με κάποιον τρόπο? Μας είχε επηρεάσει με κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε και να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ή αυτούς που δεν γνώριζαν να καταλάβουν ακριβώς και ποια ήταν η εποχή και πώς ζούσαν και δραστηριοποιούνταν εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Βέβαια μέσα από το δικό μας τρόπο, που σημαίνει χορός, μουσική, θέατρο και οτιδήποτε άλλο είχε να κάνει πάντα με τις δύο αυτές εποχές. Μάλιστα. Τώρα το όνομα πώς προέκυψε? Το όνομα προέκυψε κάποια στιγμή όταν προσπαθούσαμε να βρούμε κι εμείς πώς θα μπορούσαμε να ονομαστούμε σαν ομάδα. Εσείς πρώτα, συγγνώμη, ασχολούσασταν, είχατε ασχοληθεί με το χορό νωρίτερα? Ναι, γενικά έχω ασχοληθεί εδώ και 10 χρόνια με το χορό, κυρίως αυτές τις δεκαετίες, ξεκινώντας από την αρχή της δεκαετίας του 30 μέχρι και τη δεκαετία του 50. Άρα κάποια στιγμή λέτε, ας το προσδιορίσουμε λίγο χρονικά και ας το μαζέψουμε λίγο, να μην είμαστε από όλα. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτή την εποχή, μιλάμε για jive, θα μας πείτε και τι είναι το jive, βέβαια, ακριβώς. Το έχουμε ακούσει, αλλά mm-hmm. Είναι η εποχή στην οποία ήταν η εποχή του swing, τελείωνε ακριβώς εκείνη τη δεκαετία, δηλαδή τη δεκαετία του 40, και ξεκινούσε μια καινούργια εποχή, τη δεκαετία του 50, η εποχή του rock and roll. Mm-hmm. Ουσιαστικά εμείς βρισκόμαστε κάπου στη μέση αυτών των δύο μεγάλων εποχών. Έχουμε δύο προσδιορισμούς, τη δεκαετία του 1940 και του 1950. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν προσπαθούσαμε να βρούμε ένα όνομα το οποίο θα ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε ότι ίσως αυτό το όνομα θα ήταν καλό να αναφέρεται ως Jitterbugs, η ομάδα μας, που σημαίνει χορευτής του swing γενικά, της εποχής του swing. Χορευτής ο οποίος χόρευε και μπορούσε να διασκεδάσει και την εποχή. Βλέπουμε εδώ κάτι εξαιρετικές φωτογραφίες, κύριε Αυγερνέ, μου τις στείλατε εσείς. Είναι από διάφορες εκδηλώσεις που κάνετε και έχετε και εσείς συμμετοχή, φαντάζομαι, έτσι? Βεβαίως. Εγώ είχα την ευλογία να ξεκινήσει σύζυγος στη χορευτική ομάδα, να είσαι σε πρώτη επαφή. Αλλά η αλήθεια είναι, όταν ήρθα σε πρώτη επαφή με τα παιδιά μου, αυτή τη χορευτική ομάδα, ερωτεύτηκα την όλη κατάσταση, γιατί στην ουσία σε μεταφέρει σε εποχές που λίγο πολύ μας έχουν λείψει όλους, και σαν το χρώμα το οποίο έχουν, έτσι σαν και χορευτικά κλπ. Και βεβαίως είστε έτσι ντυμένος και όλα σήμερα, να μην νομίζω ο κόσμος ότι έτσι κυκλοφορείτε γενικότερα. Αυτό μας έχει γίνει από προχθές, που είχαμε μια φοβερή εκδήλωση στο ότι γίνεται χαμός, θα μας πείτε για την εκδήλωση. Κάποιο μπαράκι, το οποίο ήταν πολύ θεατράλ, είχε έτσι ένα πολύ ωραίο χρώμα. Ναι, το 25 Οκτωβρίου. Ακριβώς, αυτή την εκδήλωση. Και αυτό που μας έχει όλους συναρπάσει είναι ότι είναι μια πολύ ωραία παρέα μεταξύ άλλων η όλη χορευτική ομάδα αυτή. Δενόμαστε πολύ, υπάρχει πολύ ανεμελιά, περνάμε πάρα πολύ καλά, πολύ χαμόγελο, όλοι ξεσκάμε, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έτσι χορεύουμε χορούς που είναι πολύ αγαπημένοι, γιατί όποιος μπει στο κλίμα πραγματικά το αγαπάει πολύ, είναι, και μάλιστα το τζέβι είναι ίσως ο πιο εύκολος και ευέλικτος χώρος. Τώρα εγώ θέλω να ακούσω μουσική, δηλαδή μιλάμε τόση ώρα και δεν ακούω μουσική, δηλαδή το βίντεο το οποίο έχουμε έχει μουσική. Βεβαίως. Άντε για να πάρουμε λίγο, πριν πάμε στο βίντεο, παρακαλώ πολύ το Θοδωρή να δείξει, εδώ έχουμε και δύο εξαιρετικές κούκλες, τη Μαρία και την Ειρήνη, να δούμε λίγο και τα κορίτσια που είναι μαζί μας. Κορίτσια, σηκώνεστε λίγο, πολύ λίγο όμως, να μην φύγετε από το πλάνο, για να δούμε λίγο το στήσιμο. Αυτό. Έτσι είναι ντυμένα λοιπόν τα κορίτσια, καθίστε πάλι. Λοιπόν, τα κορίτσια είναι έτσι ντυμένα και έτσι χορεύουν, αλλά δείτε τα μαλλιά κυρίως, που είναι το πολύ εντυπωσιακό. Εκείνης της εποχής, υποθέτω, έτσι δεν είναι, κύριε Καλπάκα? Ακριβώς, τα κορίτσια είναι ντυμένες ουσιαστικά περίπου στην εποχή του 1950, οπότε λογικά όλο το styling της εποχής, τα μαλλιά, το μακιγιάζ και τα ρούχα αναφέρονται σε αυτή την εποχή. Κορίτσια, αν κυκλοφορήσετε στον δρόμο έτσι, σας κοιτάζουν περίεργα? Ή λασάρετε νέα μόδα? Λοιπόν, πολύ ωραία. Να πάμε να δούμε το βίντεο για να πάρουμε έτσι μια γεύση από jive και από jitterbugs και επιστρέφουμε. We'll be right back.
makes you 9 foot tall when you're 4 foot five. Hep, hep. Hep, hep. Don't be a nickaroo. Get hep and follow through. And get your steady food. Make the joint jump like the gators do. The jim jam jump is the jump and jive. Makes you like your eggs on the Jersey side. Hep, hep. Jim jam jump and jive makes you hep hep on the mellow side. Αυτό που σχολίαζα, κυρίες και κύριοι, είναι τα κορίτσια που είδαμε και στο βίντεο, στους καλεσμένους μας εδώ, είναι ότι πραγματικά μεταφερόμαστε σε εντελώς άλλη εποχή. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι μπήκα σε μια ταινία τώρα και είμαι πρωταγωνιστής. Κύριε Καλπάκα, είδαμε αυτή την εκδήλωση, ετοιμάζεται και μια άλλη για την Κυριακή, νομίζω. Ναι, ακριβώς. Γενικά κάνουμε πολλά θεματικά event, θεματικά party, τα οποία κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε ο κόσμος να καταλάβει και πώς είναι γενικά η όλη εποχή και της δεκαετίας του 40. Άρα παίρνουμε και πληροφορίες δηλαδή ακριβώς, για την ίδια την εποχή. Ναι, γιατί δεν είναι απλά ένας χορός ή ένα μάθημα χορού που μπορούμε να κάνουμε εκεί την ώρα, αλλά γενικά θέλουμε να τους περάσουμε την ατμόσφαιρα της εποχής. Mm-hmm. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό. Το τι θέμα θα έχει κάθε μία από τις εκδηλώσεις σας, πώς πέφτουν οι ιδέες στο τραπέζι, ο καθένας προτείνει, ας πούμε, ακριβώς, και λέει, θα κάνουμε ακριβώς, αυτό. Ακριβώς και τις περισσότερες φορές είναι καθαρά επαιτειακό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως έχουμε αυτές τις μέρες στην Εθνική μας Επέτειο, αποφασίσαμε ότι την προηγούμενη Κυριακή θα θέλαμε να κάνουμε ένα event, ένα θεματικό πάρτι, το οποίο να έχει αναφορά στη δεκαετία του 40 και μάλιστα στο ραδιόφωνο της δεκαετίας του 40. Mm-hmm. Την ερχόμενη Κυριακή, το επόμενο μας event θα έχει να κάνει τη δεκαετία του 50. Mm-hmm. Γιατί σαν ομάδα πατάμε σε αυτές τις δύο δεκαετίες, οπότε μπορούμε πολύ εύκολα. Με θέμα τη δεκαετία του 50, ακριβώς, τι δηλαδή. Αυτή τη φορά, επειδή είναι και το Halloween που τελειώνει βέβαια στις 31 Οκτωβρίου και είναι αμερικάνικο ουσιαστικά, οι αμερικανικές απόκριες, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο έτσι. Ακριβώς, να το ξέρουμε. Ακριβώς. Και thriller βλέπουμε πολύ για την ημέρα. Ναι. Είπαμε ότι θα έχει αναφορά σε κολέγιο, σε πανεπιστήμιο αμερικάνικο, σε γυμνάσιο. Θυμίζει λίγο τον Γκρίζ. Ακριβώς. Ναι. Και το θέμα είναι τον Γκρίζ. Αλήθεια. Ακριβώς. Το είπα τυχαία, εντελώς δεν το ήξερα, ειλικρινά. Αλλά είναι μια πολύ αγαπημένη ταινία για του ανθρώπους που έζησαν 70-80 τις δεκαετίες, γιατί μέχρι τότε ήταν πολύ στάπτυση η ταινία αυτή, πολύ γνωστή, με την ορυγικά ντυμένη και να συμμετάσχουμε με κάποιον τρόπο. Το καλό είναι ότι 5,5 με 6,5 συνήθως κάνουμε κάποια δωρεά μαθήματα, κάποιος να μπορέσει να προσαρμοστεί, ας πούμε, στους χώρους αυτούς. Καθημερινά κάνετε 5,5 με 6,5. Όχι, στα happenings. Δωρεάν μάθημα που κάποιος μπορεί να μάθει τα πρώτα 2-3 βήματα, ώστε να συμμετάσχει. Το πλεονέκτημα όμως είναι ότι γενικώς επιλέγουμε και χώρους που κάποιος μπορεί να έρθει και σαν παρατηρητής. Δηλαδή, είναι χώροι που συνήθως έχουν κάποιο μπαλκόνι ή κάποιο καναπέ για να καθίσει κάποιος λίγο πιο απόμακρα, αν ντρέπεται, ας πούμε, να το πω έτσι ευγενικά, να χορέψει. Αλλά να παρακολουθήσει το όλο happening, πίνοντας το ποτό και παίρνοντας καλά. Δηλαδή, παίρνοντας την ενέργεια όλη αυτή, που νομίζω ότι έτσι λίγο αποπνέει όλη βραδιά πάντα, η οποία είναι πολύ θετική, ειλικρινά. Και εμάς πραγματικά μας έχει ανανεώσει πάρα πολύ. Τα ρούχα πώς τα κάνετε, δηλαδή τα παραγγέλνετε κάπου, πώς γίνεται? Είναι δικά μας τα ρούχα. Α, ναι. Ακριβώς. Έχουμε τη δικιά μας καρταρόπα, αν θέλετε. Έχετε βεστιάριο δηλαδή εποχής, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι όλες οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ κλπ. Εποχής αναζητούν τέτοια κομμάτια. Και νομίζω ότι το βεστιάριο δεν είναι απλά δικό μας, είναι προσωπικό δικό μας. Δηλαδή είναι της ομάδας ένα βεστιάριο το οποίο μπορούν να πάρουν τα μέλη μας τα ρούχα. Ο κάθε ένας από εμάς σχεδόν έχει κάποιο αντικείμενο ή κάποιο ρούχο, κάποιο αξεσουάρ το οποίο είναι εποχής. Οπότε το φοράει και έρχεται στα θεματικά μας event. Σας κοιτάω και με θαυμασμό αλλά και με κάποια έκπληξη, διότι δεν ξέρω πόσο γνωστή είναι η ομάδα, ότι υπάρχει αυτή η ομάδα και κινείται, γιατί κατά καιρούς γίνονται διάφορα και από εκπομπές απλές τηλεοπτικές, θα σας πω, και αφιερώματα που θα χρειαζόμασταν άτομα που να είναι και έτσι ντυμένα και να είναι στο mood της εποχής εκείνης. Η ομάδα μας δραστηριοποιείται εδώ και 3 χρόνια. Δηλαδή από τον χειμώνα του 12 ουσιαστικά, του 11 συγγνώμη, ξεκινήσαμε ώστε να μπούμε σε αυτή την λογική και σε αυτό το mood, το ρετρό αυτών των εποχών. Κύριε Καλπάκα, γιατί κάποιος να μην αγαπάει το σύγχρονο χορό, να μην είναι παιδί της εποχής του και να είναι κολλημένος με το παρελθόν? Τι απαντάτε σε μια τέτοια ερώτηση? Νομίζω ότι το να είσαι κολλημένος με κάτι δεν είναι απαραίτητα αρνητικό ή ότι είναι κάτι πολύ κακό. Θα θέλατε σίγουρα να ζούσατε εκείνη την εποχή όμως? Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ. Μπράβο. Βέβαια,
κάτω από άλλες συνθήκες εννοώ, γιατί εκείνες οι εποχές ήταν εποχές δύσκολες και για την Ελλάδα, αλλά ακόμα και για τον υπόλοιπο κόσμο, είτε λόγω του πολέμου, του παγκοσμίου πολέμου, είτε και αργότερα, όταν σιγά σιγά. Θα θέλαμε να ζούσαμε, αλλά είμαστε με τους προνομιούχους της εποχής. Έτσι δεν είναι, ναι. Αλλά θα θέλαμε να είχαμε μια γεύση τουλάχιστον πιο ζωντανή, πέρα από τις αφηγήσεις των γιαγιάδων, των παππούδων μας που ζούσαν εκείνη την εποχή. Πέρα από αυτές, ναι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα ήθελα πολύ. Κύριε Βιερνέ, τι σας γοητεύει εκείνη την εποχή, πέρα από το χώρο? Εμένα μου βγάζει ένα ρομαντισμό, μια αγνότητα, έτσι, αυτή η αγνότητα νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις έτσι χορευτικό παρτενέρ χωρίς να σημαίνει απαραίτητα κάποιο ερωτικό υpονοούμενο αυτό, έτσι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ο ρομαντισμός, δηλαδή, ότι σου βγάζει ένα συνέστημα πολύ θετικό. Η αλήθεια είναι ότι στις σχέσεις, αν κάπου πάει το μυαλό μας στο παρελθόν, πάει ότι οι σχέσεις ήταν πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, η προσέγγιση της γυναίκας και του άντρα ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Φυσικά, σε αυτό θα πρέπει τα κορίτσια περισσότερο θα έπρεπε να μας απαντήσουν, που είναι και πολύ ωραίο που είναι πολύ νέες, έτσι. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες και να μας πείτε, θα μας πούν και τα κορίτσια την ώρα που θα βλέπουμε τις φωτογραφίες. Εκεί που ζωγράφιζαν, τι ήταν αυτό? Αυτό είναι μια στιγμή, γιατί γενικότερα προσπαθούμε να ντύσουμε την εποχή, όχι μόνο χορευτικά, αλλά με το τι άλλο συνέβαινε τις εποχές εκείνες. Ουσιαστικά ζωγραφίζουν κατά κάποιο τρόπο κάλτσα, καλσόν, σαν κομμάτι του μακιγιάζ, που έγινε και ζωντανά μάλιστα σαν επίδειξη εκείνη την ώρα. Το οποίο δείχνουν πως οι άνθρωποι που δεν είχαν τα χρήματα να ντυθούν λίγο πιο καλά, οι κοπέλες ζωγράφιζαν ένα καλσόν και το πουδράραν το πόδι για να δίνει την αίσθηση κάλτσας. Είναι καταπληκτικό. Και το αντίστοιχο κάναμε και για το μακιγιάζ της εποχής, όπως και το μαλλί της εποχής. Δηλαδή, κάποια φωτογραφία που πέρασε προηγουμένως έδειχνε ότι ειδικά την περίοδο του πολέμου οι κοπέλες κάναν στο μαλλί ένα χτένισμα που θύμιζε το V, που σήμαινε Victory, ας πούμε. Δηλαδή, κοιτάμε πάντα δηλαδή να ντύσουμε όσο γίνεται την εποχή και το happening που κάνουμε κάθε φορά με το τι συνέβαινε τότε. Κορίτσια, λοιπόν, για πείτε μας, πολύ νέες, παρόλα αυτά σε μια άλλη εποχή. Εσείς είστε λάτρεις αυτής της εποχής, είστε φαν? Ναι, βεβαίως, είναι μια πάρα πολύ ωραία εποχή, όπου υπήρχε μια διαφορετική θηλυκότητα στις γυναίκες. Τώρα τα αγόρια δεν σας προσεγγίζουν έτσι. Όχι, καμία σχέση. Ήταν πιο ρομαντικά. Θα τους πάρετε εκεί και θα τους πείτε έτσι τώρα. Θα τους πάρετε στο χορό. Από την άποψη ότι υπήρχε ερωτικό παιχνίδι και στους χορούς, ήταν τα πράγματα πιο αθώα, υπήρχε αμεσότητα επαφή με το χορό, που πλέον δεν υπάρχει δυστυχώς στις μέρες μας. Mm-hmm. Πας σε ένα καφέ και είναι όλοι σε... Είναι όλοι με τα τάμπλετ και με τα τηλέφωνα και στέλνουν μηνύματα και ενημερώνονται. Αυτό είναι ωραία στα event μας, ότι πας και πραγματικά μεταφέρεις σε μια άλλη εποχή, γιατί από την αρχή μέχρι το τέλος χορεύεις, γνωρίζεις κόσμο, έρχεσαι σε επαφή με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο. Είναι μια έξοδος με αντικείμενο. Δεν είναι μια έξοδος για να συζητήσουμε ξανά για την κρίση. Είναι μια έξοδος που περνάω καλά, κάνοντας κάτι ευχάριστο, με κόσμο που δεν έχει κάποιο δόλο πίσω από οτιδήποτε κάνει. Πάντως βλέπω πολλοί νέους ανθρώπους, μεγαλύτεροι δεν έρχονται ή ακόμη και εκείνης εποχής. Είναι μια παρέα. Χωρίς να κρίνουμε ηλικίες, χωρίς να κρίνουμε κιλά, χωρίς να κρίνουμε ύψος ή βάρος, τίποτα. Δηλαδή θα μπορούσε και κάποιος 60-70 χρονών αγάπη, που έχει ζήσει κάπως την εποχή. Η αγάπη για το ρετρό και γενικά για τις συγκεκριμένες αυτές δεκαετίες που και η ομάδα αναφέρεται, νομίζω ότι δεν έχει ηλικία. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι από τα 15, 14, 13, μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 60-70. Δηλαδή, έχω δει σε event μας θεματικό να χορεύουν άνθρωποι ηλικίας κοντά στα 70. Πάντως, για να καταλάβει και ο κόσμος, λειτουργείται κανονικά ως ομάδα χορού, με την έννοια ότι μπορεί κάποιος να έρθει και να πάρει μαθήματα. Ακριβώς, έτσι. Ναι, δεν είστε ακριβή πολύ, φαντάζομαι. Όχι. Κάνουμε μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα σε κάποιο χώρο που μας φιλοξενεί, όσον αφορά γιατί θέλουμε να έχουμε χώρους οι οποίοι να είναι κατάλληλοι για αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους. Και μπορεί οποιοδήποτε θέλει να έρθει, να ρωτήσει, να πάρει πληροφορίες. Και έχετε και στο Facebook και στην σελίδα. Ακριβώς. Η σελίδα μας είναι jitterbugs.gr, είναι πάρα πολύ εύκολο. Με δύο τάφ. Φύσιμο. Με δύο τάφ. Ωραία, με δύο τάφ. Μου θύμισε το με δύο νίκη, και λέμε άλλο τώρα. Και στο Facebook είναι το jitterbugs.skg. Εκεί μπορεί να μας βρει, να πάρει όλες τις πληροφορίες που θέλει. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει, να μας γνωρίσει καταρχήν, να γίνουμε όλοι, γιατί είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα, οπότε θέλουμε αυτή η παρέα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Το αγαπημένο τραγούδι της εποχής ποιο είναι? Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Ένα θέλω. Ένα τραγούδι. Θα έλεγα αυτό που με ικανοποιεί και με ευχαριστεί όταν το ακούω, το Jumping Jive. Μάλιστα. Κύριε Βιερνέ, εσείς? Εγώ είμαι πιο πολύ σε Duke Ellington ακούσματα. Α, μάλιστα, και εγώ για να μην κερδίσεις. Αλλά αν πάω στην εποχή του Jive, μου αρέσει πάρα πολύ από Five Keys το...
She's the most. Okay. Με αυτές λοιπόν τις αφιερώσεις θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου, κύριε Βιερνή, κύριε Καλπάκα, κορίτσια. Καλούς χορούς και καλά ακούσματα και βεβαίως καλές συμμετοχές να έχουμε. Ραντεβού την Κυριακή. Την Κυριακή, ακριβώς. Να είστε καλά. Yeah. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο επιστρέφουμε με τον συνάδελφο, τον Απόστολο Τσία.